Δύο λόγια για τη σημερινή έτσι, αθλητική οργάνωση που κάνετε εδώ. Σήμερα η ΚΝΕ κάνει πρωτάθλημα τουρνουά 5x5 ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Γιατί πιστεύουμε ότι σήμερα ο πολιτισμός μπροστά στην κρίση, ο αθλητισμός ιδιαίτερα, ευθύνει γιατί ο καπιταλισμός δεν θέλει τον νέο άνθρωπο να είναι ελεύθερος, τον θέλει να μην ασχολείται με αυτά, να πέσει τα ναρκωτικά, ώστε να μην ασχολείται με τα κοινά. Εμείς τι λέμε, ότι σήμερα που η καπιταλιστική κρίση χτίζει αδιέξοδα στην νεολαία, με την ανεργία, την ανασφάλεια, τα χαράτσια που φέρνει στο σπίτι, ότι ο άλλος θα μείνει άνεργος, γιατί η ανεργία στην νεολαία είναι γύρω στο 40%. Πρέπει η νεολαία να διεκδικήσει τη ζωή της, μια ζωή ολόκληρη και όχι με δόσεις. Και αυτό το νοούμε σε όλες τις πτυχές, είτε στα εργασιακά, είτε στα φοιτητικά θέματα, είτε στον αθλητισμό. Γι' αυτό και αυτό που έλεγαν το ρητό που έλεγαν οι αρχαίοι, νους υγιής εν σώματι υγιή, εμείς θέλουμε σήμερα να το δείξουμε με έναν άλλο τρόπο. Σε τέτοιες οργανώσεις βλέπετε ότι ανταποκρίνεται τα στελέχη σας και τα υπόλοιπα παιδιά της νεολαίας της Αρκαδίας? Κοιτάξτε, η ΚΝΕ εδώ και μεγάλο διάστημα προσπαθεί με διάφορα πολιτιστικά δρόμενα να ακουμπήσει την νεολαία να ασχοληθεί με όλα τα θέματα. Είτε με τα φεστιβάλ που κάναμε πριν 2-3 μήνες που είχε πολιτιστικό και πολιτιστικό περιεχόμενο αλλά και πολιτικό, είτε με τουρναδάκια πριν ένα μήνα που κάναμε τουρνουά 3x3 στο κλειστό γήπεδο του Δευτέρου Λυκείου, πάλι ενάντια στα ναρκωτικά, είτε με αυτό βλέπουμε ότι η νεολαία ανταποκρίνεται. Ανταποκρίνεται γιατί σήμερα που ένας νέος θέλει 5 και 10 ευρώ για να πάει να παίξει ένα τουρνουά και δεν είναι οποιοδήποτε τουρνουά, έχει και κάποιο περιεχόμενο. Ότι σήμερα η πάλη της νεολαίας πρέπει να έχει σαν επίκεντρο την πάλη ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Γιατί τώρα το Πασόκ έρχεται να τα νομιμοποιήσει. Θα μας πείτε και δύο λόγια σχετικά με το πέρα από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, θα υπάρξουν και κάποιες άλλες αθλητικές οργανώσεις της νεολαίας ή κάποιες εκδηλώσεις της νεολαίας? Το σκεφτόμαστε, θα γίνουν και στο επόμενο διάστημα, προς το παρόν δεν έχουμε κάτι. Πάντως, όταν σκεφτούμε, όταν διοργανώσουμε κάτι, θα ενημερώσουμε και τον κόσμο της Τρίπολης, είτε μέσω blog είτε με ανακοινώσεις. Αλλά αυτό τώρα που καλούμε εμείς σήμερα είναι το απόγευμα σε 6 ώρα που έχει το Πάμε Συλλαλητήρια ενάντια στο κούρεμα που θα γίνει στα ασφαλιστικά ταμεία. Και τώρα οι συγκυρίες και όλα αυτά τα πολιτικά δρόμενα τρέχουν. Τι πιστεύετε σήμερα ως νεολαία με την πρόταση εμπιστοσύνης που θα ψηφιστεί η κυβέρνηση, θα πάμε σε ένα λαλούμ, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, εμείς λέμε ο λαός να μην ελπίζει σε κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας ή οτιδήποτε. Εμείς αυτό που καλούμε το λαό με την πάλη του να κηρύξει εκλογές. Και με αυτές τις εκλογές να βγει ο λαός πιο δυνατός και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή να πέσουν η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και τα κόμματα της πλουτοκρατίας όλα και τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου που μας λέγανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας ταΐσει με χρυσά κουτάλια και να ανοίξει ο δρόμος εδώ για μια άλλη εξουσία, για μια άλλη κοινωνία που κομμάτι θα κάνει ο λαός.